Πάλι ο Νικόλαος που μας έχει χάσει, θα σας πει ο κύριος Πριντήρας. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος που θέλει να τοποθετηθεί. Δεν θέλει άλλο. Πού να το ρίξει, εγώ δεν θέλω να το ρίξει. Πρέπει από πάνω να μια πολύ γρήγορη και σύντομη παρέμβαση θεωρώ πολύ σημαντική του Προέδρου του ΔΕΙΑΚ τόσο για τα δύο μελιγενέστια αλλά και για τον τερό που είπε προηγουμένως ο Δημήτρης ο Γλούκος και μετά να κλείσουμε για να μην ταλαιπωρήσει γιατί έχουν πάει δύο ώρες. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Ακούγομαι. Να προσέξω κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, πρώην και κυρίες και κύριοι, θέλω πολύ σύντομα να πω δύο πράγματα σχετικά με το νερό. Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, τι βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και τι προγραμματίζουμε στο αμέσως προσεχές μέλλον, δηλαδή από τις αρχές του 2019. Βλέπετε, ναι, από εδώ. Βλέπετε τι έχει γίνει μέχρι τώρα σε επίπεδο έργων και παρεμβάσεων που έχουν να κάνουν με ό,τι αφορά δεξαμενές, γεωτρήσεις και δίχτυα στις δημοτικές κοινότητες Αντιμάχιας και Καρδάμενας, κυρίως στην Αντιμάχια, αλλά κάποια από αυτά που βλέπετε έχουν γίνει και στην Καρδάμενα, γιατί όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, εισαγωγικά τα δίχτυα πλέον και η υδρογόνηση στις κοινότητες Αντιμάχιας και Καρδάμενας είναι σε ένα μεγάλο βαθμό ενιαία, οπότε και η αντιμετώπιση των ζητημάτων πρέπει να είναι ενιαία. Από αυτά που σας δείχνει η κυρία Αναγνωστήτου, προχωρήσατε, θα δείτε ότι έχουν γίνει παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την αλλαγή όλων των αντιμετωπικών συγκροτημάτων σε όλες τις γεωτρήσεις. Μπορώ να σας πω χαρακτηριστικά, ξεκινώντας από το Μάζα στη Χάρη, στο Σεμέτι, στην Καμάρα, στο Βαϊκή, στην Ανεβάλουσα 1, στην Ανεβάλουσα 2, στο Νατσά και αντίστοιχα στις γεωτρήσεις της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμένης. Πρέπει να σας πω ότι γίνανε νέα δίκτυα, ένα δίκτυο καινούργιο από το μικρό αεροδρόμιο προς την Αντιμάχια που μεταφέρει νερό από τις πλάκες, από τις γεωτρήσεις της πλάκες, στην πλάκα, την πλάκα 1 και την πλάκα 2. Έγινε νέα γεωτρήση στο Τουλούφι, στο πρώην στρατόπεδο Ζουλούφι, έγινε νέα γεωτρήση στο πρώην στρατόπεδο, συγγνώμη, στο Νατσά, έγινε νέο δίκτυο στον Άγιο Ακίνδυνο, γιατί πραγματικά υπήρχε θέμα, έγιναν αντίστοιχες παρεμβάσεις στην Καρδάμενα. Τι έχουμε επενδύσει μέχρι τώρα, τι έχει επενδύσει μέχρι τώρα η ΔΕΙΑ. Έχει επενδύσει ένα ποσό της τάξης των 625.000 ευρώ και πρέπει να σας πω ότι πέρα από αυτά υπάρχουν και τα πάγια που τρέχουν κάθε χρόνο. Είναι χρήματα που εισπράττει η ΔΕΙΑΚ από το νερό προκειμένου να συντηρήσει εγκαταστάσεις, 60.000 ευρώ το κόστος ετησίως, να πληρώσει τη ΔΕΗ 200.000 και να πληρώνει τον ανάδοχο που έχει κάθε χρόνο προκειμένου να συντηρεί όλο αυτό το σύστημα των 25 δεξαμενών και γεωτρήσεων που υπάρχουν στις δημοτικές κοινότητες Αντιμάχιας και Καλάμενας προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία τους και η συνεχής υδρογόνηση. Τι έχουμε πετύχει με τις μέχρι τώρα παρεμβάσεις. Έχουμε πετύχει μέχρι τώρα να έχουμε εξασφαλίσει την επάρκεια του νερού και την ποιότητα του νερού, πράγματα τα οποία όταν εμείς αναλάβαμε τη διοίκηση της ΔΕΙΑ δεν ήταν δεδομένα. Βλέπετε μια ανάλυση, είναι πρόσφατη ανάλυση, είναι μια ανάλυση του Σεπτεμβρίου του 2018, που δείχνει ότι το νερό της Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχιας που πηγαίνει για την δημοτικοδότηση της Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχιας είναι εντός των ορίων της ανθρώπινης κατανάλωσης. Πρέπει να σας πω ότι από το Μάρτιο του 2016 οι αναλύσεις που κάνει η ΔΕΙΑ δείχνουν ότι το νερό της Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχιας είναι εντός των ορίων της ανθρώπινης κατανάλωσης. Τον Αύγουστο του 2018, μετά από έλεγχο που προκάλεσαν καταγγελίες συνδημοτών μας σχετικά με την ποιότητα του νερού,
αποδείχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας ότι τον επιβεβαίωσε μάλλον και τις μετρήσεις της μέχρι τότε μετρήσεις της ΔΕΙΑ ότι το νερό είναι εντός των ορίων της ανθρώπινης κατανάλωσης, επιβεβαιώνεται ένα μήνα αργότερα από την ανάλυση που βλέπετε και έχει να κάνει με αναλύσεις περιοδικές που κάνει η ΔΕΙΑ προκειμένου να βλέπει την ποιότητα του νερού στο δίκτυο. Δεν θα συμφωνήσω λοιπόν αρχικά με τον κ. Δημήτρη που λέει ότι το νερό είναι κατάλληλο. Το νερό πλέον είναι σε αρκετά καλή ποιότητα. Υπάρχει επάρκεια, σας είπα, η οποία δεν ήταν δεδομένη και από το Μάρτιο του 2016 και μετά επιβεβαιώνονται συνεχώς ότι το νερό είναι εντός των ορίων της ανθρώπινης κατανάλωσης. Πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο, στο ερώτημα που βάζετε όλοι, ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, έχουν λυθεί τα πάντα. Όχι, το ξέρετε κι εσείς, το ξέρουμε κι εμείς και θα σας πω τα επόμενα βήματα. Παλεύουμε διαρκώς προκειμένου το νερό να βρίσκεται εντός των ορίων της ανθρώπινης κατανάλωσης, αλλά και να πάμε σε μια βιώσιμη λύση, σε οριστική λύση για τα επόμενα χρόνια. Τι προγραμματίζουμε και τι υπάρχει σε εξέλιξη αυτό το διάστημα. Αν προχωρήσουμε λίγο, κυρία Αναστασία, να πάμε στον υδατόπυργο της Αντιμάχιας και μετά θα επανέλθω με το αποθετευτικό. Προχωρήστε λίγο. Ακόμα λίγο, ακόμα. Ακόμα. Εδώ. Εδώ βλέπετε ένα έργο που έχει να κάνει με την κατασκευή του υδατόπυργου της Αντιμάχιας, το οποίο είναι προϋπολογισμού 353.000, χρηματοδοτούμενο πλέον από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Πέμπτου Δύο Αιγαίου. Πρέπει να σας πω ότι ξεκινήσαμε από τον προηγούμενο χρόνο να κάνουμε τη μελέτη της ανακατασκευής του υδατόπυργου. Την έκανε ο ίδιος μηχανικός που έκτισε και τον υδατόπυργο όταν εγκαινιάστηκε το 1987 επί Ντίνου Παπα-Νικολάου και από τότε δεν έγινε καμία ουσιαστική παρέμβαση στον υδατόπυργο. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η ανακατασκευή του υδατόπυργου, συμβασιοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2018 και ένα μήνα αργότερα εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα προκειμένου τα χρήματα για αυτή τη συγκεκριμένη επένδυση να μην πληρωθούν από εσάς τους δημότες του νησιού. Εδώ βλέπετε την πρόοδο των εργασιών στον υδατόπυργο, έχει ήδη κατασταθεί ο κοράδος, έχει ξεκινήσει από το δευτερεύον κτίριο, την παλιά δεξαμενή που λέτε στις Αντιμαχίτες. Είμαστε έτοιμοι σχεδόν, όπως βλέπετε εδώ στην εικόνα δεξιά, να εγκατασταθεί τις επόμενες μέρες ένα ζεύγος πιεστικών συγκροτημάτων προκειμένου να γίνεται μηχανική υποστήριξη της υδροδότησης της Αντιμάχιας, γιατί ο υδατόπυργος, όπως το βλέπετε, αν περάσετε από εκεί θα δείτε τις καλωσιές. Προχωρήστε, κυρία Αναστασία, λίγο. Εδώ βλέπετε έργα εξωτερικά του υδατόπυργου για τη διευθέτηση των ομπρίων. Προχωρήστε λίγο. Όχι, λίγο πιο πίσω. Όπως θα δείτε στον υδατόπυργο, ίσως φαίνεται, θα δείτε ότι έχουν στηθεί ήδη καλωσιές και είναι σε εξέλιξη το στήσιμο των καλωσιών προκειμένου να αδειάσει ο υδατόπυργος και να ξεκινήσουν άμεσα οι παρεμβάσεις εκεί. Εκεί θα γίνει συγκεκριμένη διαδικασία εξαγωγής να μπορεί να καθαριστεί ο υδατόπυργος καλύτερα και βέβαια να καθαρίζεται μάλλον λειτουργία ο υδατόπυργος. Ταυτόχρονα θα στηθεί μεταλλική δεξαμενή κάτω όπου εκεί θα μαζεύονται τα νερά και θα ανεβαίνουν πλέον στον υδατόπυργο μόνο το νερό που έχει να κάνει με την υδροδότηση της Αντιμάχιας. Όλο λοιπόν το σύστημα λειτουργίας του υδατόπυργου, γιατί δεν μιλάμε μόνο για τον υδατόπυργο, μιλάμε για το συγκρότημα που λέω του υδατόπυργου που υποστηρίζει συνολικά τις κοινότητες Αντιμάχιας και Κατάμενας και πρέπει να σας πω ότι μέσα από τον υδατόπυργο διέρχονται αυτή τη στιγμή 240 κυβικά νερό την ώρα, τις ώρες εκείνης το καλοκαίρι προκειμένου να υποστηριχτεί η υδροδότηση της περιοχής. Όλο λοιπόν αυτό το σύστημα με την ανακατασκευή του υδατόπυργου, τη συντήρησή του εξωτερικά, τη στεγανοποίησή του εσωτερικά, τη δημιουργία τρύπας, να το πω έτσι, προκειμένου να γίνεται αυτόματο καθαρισμός του και με την τοποθέτηση ειδικών σχαρών προκειμένου να αποφεύγονται, να μαζεύονται καθυστερήσεις κτλ. Αυτόματα θα μας δώσει τη δυνατότητα να αποφύγουμε πράγματα τα οποία βλέπετε στα δίκτυά σας κάποιες φορές και έχουν να κάνουν με τα θολώματα όπως περιέγραψε ο κ. Δημήτρης, ειδικά στα τερματικά σημεία. Ταυτόχρονα γίνονται περιοδικοί καθαρισμοί των απολύξεων των δικτύων, των τερματικών δικτύων.
Εμείς βρήκαμε 14, κάναμε άλλα 4 τερματικά, αυτή τη στιγμή έχουμε 18 τερματικά. Ένα από αυτά είναι του κ. Δημήτρη εκεί στο σχολείο. Ίσως χρειάζεται να κάνουμε άλλο ένα προκειμένου να λύσουμε το θέμα, θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες, κ. Δημήτρη. Αυτά σχετικά με την ποιότητα του νερού. Ταυτόχρονα με αυτά προχωράμε τον τηλέλεγχο και τον τηλεχειρισμό των δεξαμενών και των γεωτρήσεων προκειμένου όλη η λειτουργία δεξαμενών και γεωτρήσεων να γίνεται πλέον ηλεκτρονικά και αυτόματα με τη μεταφορά των δεδομένων στο κέντρο επιχειρήσεων της ΔΕΙΑΚ, όπου από εκεί θα γίνεται ο τηλέλεγχος και ο τηλεχειρισμός. Είναι ένα έργο. Προχωρήστε λίγο, κυρία μου. Είναι πριν ή μετά. Στο τεχνικό, μετά προ το τέλο. Στα έργα του 19. Ναι, ναι. Στα έργα του 19. Του 19, ναι. Θα δείτε λοιπόν. Ναι, ακόμα. Εδώ. Πρόκειται για ένα έργο λοιπόν που έχει να κάνει με τον τηλεέλεγχο και τον τηλεχειρισμό και την παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των δικτύων ίδρυψης στη Δημοτική Ενότητα Ερακλειδών, είναι προϋπολογισμού 1.754.000 ευρώ περίπου, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ΕΠΕΡΑ από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό, το έργο αυτό, δημοπρατείται τους επόμενους μήνες, έχει χρόνο υλοποίησης ένα έτος και καλώς όλων των πραγμάτων, σε ένα έτος θα είμαστε στην ευχάριστη θέση όλο αυτό, τις 40 γεωτρήσεις συνολικά σε αντιμάχια κατάμενα και κέφαλο, να τις διαχειριζόμαστε πλέον ηλεκτρονικά μέσα από έναν υπολογιστή σαν αυτό που έχει μπροστά της κυρία Αναγνωστήρου αυτή τη στιγμή και να μπορούμε σε πραγματικό χρόνο να βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται με τα αλήθεια και την ιδρυοδότηση. Πρέπει επίσης να σας πω ότι έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα Φιλόδοξος με το ποσό των 936.000 ευρώ η κατασκευή υδραγωγείου όπως περιγράφεται τους τεχνικούς για την τροποδοσία της δεξαμενής στη θέση Μαύρη και στο Μαστιχάρι από νερό από γεωτρήσεις της Δημοτικής Ενότητας της Δημοτικής Κοινότητας Πηλίου. Είμαστε δηλαδή έτοιμοι το επόμενο διάστημα να δημοπρατήσουμε ακόμα ένα έργο 936.000 ευρώ προκειμένου να μεταφέρουμε νερό από γεωτρήσεις στο ποινί για τις οποίες έχει γίνει ήδη η διαδικασία καθαρισμού τους, τοποθέτηση καινούργων αντιλητικών συγκροτημάτων κτλ. Προκειμένου να υποστηρίξουμε επιπλέον την υδροδότηση της αντιμάχιας και της καλάμενας με νερό από το ποινί όταν δεν επαρκεί νερό από τις γεωτρήσεις της περιοχής εδώ ή όταν η ποιότητά του είναι αυτός. Με όλες αυτές τις παρεμβάσεις λοιπόν ολοκληρώνουμε την παρέμβαση που έχει να κάνει με την υδροδότηση της αντιμάχιας και της καταλάβηνας και πιστεύω ότι μέχρι τότε θα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε οριστική λύση στα θέματα υδροδότησης σε βάθος χρόνου πλέον γιατί όπως σας είπα είμαστε ήδη σε πάρα πολύ καλό σημείο πέρα και έξω από αυτές τις παρεμβάσεις που έχουμε δρομολογήσει. Θέλω να μείνω στο εξής ότι η ανακατασκευή συνολικά του υδατόπυργου και ο εξυγχρονισμός της λειτουργίας του είναι το επόμενο σημαντικό βήμα το οποίο θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στην άνοιξη του 2019 μέχρι τις αρχές Απριλίου. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι αν θέλουμε να δείξουμε λίγο από τα προκατευτικά κυρία να μας στείλουν στην αρχή, αυτή τη στιγμή λαμβάνει χώρα ένα μεγάλο έργο εδώ στην περιοχή της Αντιμάχιας. Πρόκειται για τα αποκεντρωτικά της Αντιμάχιας Καμαρίου Κεφάλου και του Μαστιχαρίου. Ο εργολάβος έχει ήδη ξεκινήσει, έχει κάνει περίπου 2 χιλιόμετρα βαρυτικά δίχτυα και άλλο 1 χιλιόμετρο καταστροφικό αγωγό. Έχει ήδη ξεκινήσει το πρώτο αντιλιοστάσιο που είναι περίπου 1 χιλιόμετρο από το αντιλιοστάσιο από τον βιολογικό καθαρισμό της Καπαμένης. Το έργο αυτό έχει ξεκινήσει σωστά. Έχει ήδη ξεκινήσει η χρηματοδότησή του με 242.000 ευρώ προκαταβολή και υπάρχουν και επιμετρήσεις που κατέθεσε ο εργολάβος την προηγούμενη εβδομάδα για άλλες 150.000 και τρέχει και η χρηματοδότησή του ομαλά.
και είμαστε αισιόδοξοι και με τη συνεργασία την δικιά σας στο επίπεδο της όχλησης που πιθανόν να προκαλέσει αυτό το έργο που εμείς θα προσπαθήσουμε να είναι όσο το δυνατόν λιγότερη, ότι η εξέλιξή του θα είναι αυτή που θα είναι και θα παραδοθεί σε 2,5 χρόνια προκειμένου και η περιοχή της Αντιμάχιας να αποκεντρώνεται πλέον όπως αποκεντρώνονται και το υπόλοιπο νησί. Σας ευχαριστώ για την ανοχή σας.